Sendi, quelli vecchi accenni, e grazie se non venni. I μετανάστες είναι της γης συγκολασμένοι, Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι. Solidarités, à tous les immigrés! Solidarités, à tous les immigrés! Η εθνική ενότητα είναι μια παγίδα. Οι γησοί προλεταροί δεν έχουν πατρίδα. Η εθνική ενότητα είναι μια παγίδα. Οι γησοί προλεταροί δεν έχουν πατρίδα. Λάε, θυμίσου ο λόγος που πεινάς. Δεν είναι οι μετανάστες, αλλά ο Σαμαράς. Η εισαγωγή της ακροδεξιάς ατζέντας από την κυβέρνηση Σαμαρά εγκαινίασε την πιο σκληρή φάση της αντιμετωπιστικής κρατικής πολιτικής στην Ελλάδα. Αντιμετωπιστικό πογκρόμ το καλοκαίρι του 2012, ίδρυσε στρατοπέδων συγκέντρωση μεταναστών σε όλη την Ελλάδα. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, η χρήση κρατητηρίων ως φυλακών κατά παράβαση της ρήτρου νομοθεσίας είναι μια πρακτική που γενικεύτηκε το τελευταίο διάστημα. Αντίστοιχα προς αυτές τις συνθήκες που εδραιώνονται σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, στην Ιγουμενίτσα καταγράφηκαν περιστατικά έντασης της αντιμετωπιστικής πολιτικής από το λιμενικό και την αστυνομία. Συγκεκριμένα το 2011 με παρέμβαση λιμενικού και αστυνομίας διαλύθηκε βία ο αυτοσχέδιος καταβλισμός μεταναστών που είχε δημιουργηθεί κοντά στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Τελευταία έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης κρατουμένων μεταναστών στα κρατητήρια από αστυνομικούς και λιμενικούς με σημείο αναφορά στη δολοφονία ενός Ιρανού πρόσφυγα του 2011. Ωστόσο, παρά την έντονη καταστολή με την οποία αντιμετωπίστηκαν οι μεταναστευτικές εισρωές από το λιμενικό και την αστυνομία στο πλαίσιο της κρατικής αντιμεταναστευτικής πολιτικής, από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας εκφράστηκε έμπρακτη αλληλεγγύη προς μετανάστες μέσω της δημιουργίας μιας πλατείας αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας, καθώς και της ίδρυσης ενός κοινωνικού ιατρείου αλληλεγγύης που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους μετανάστες του καταβλισμού αλλά και όχι μόνο. Η ύπαρξη κρατητηρίων φυλακών σε ολόκληρη τη χώρα συνιστά μορφή πρωτοφανούς παραβίασης θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία αφήνεται να συμβαίνει με την ανοχή των θεσμών της δικαιοσύνης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που στηρίζουν την μνημονική κυβέρνηση. Σήμερα χιλιάδες μετανάστες κρατιούνται πλέον στη χώρα μας εντός συγκέντρωσης σε κρατητήρια αστυνομικών τμήματων, χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα απόλυτο αδίκημα. Για καμία σκοπιμότητα η έκτατη ανάγκη δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια και τόση ανθρώπινη μεταχείριση. Απαιτούμε να σταματήσει το κράτος να κρατά παράνομα μετανάστες σε αστυνομικά τμήματα πλέον της 48ωρου όπως και ορίζεται από τον νόμο. Μέσα από το πλαίσιο απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων ώστε να αρθεί η παραβίαση δικαιωμάτων και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για τα κρατητήρια κολαστήρια στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, η πιο ισχυρή απάντηση στην καλλιεργούμενη ξενοφοβία και στον θεσμικό ρατσισμό που εκδηλώνεται σε κρατητήρια και σε τόπο της συγκέντρωσης μεταναστών δίνεται από τα κηρύγματα αλληλεγγύης που πολλαπλασιάζουν τις μορφές συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που θέτει η κρίση στις Έλληνες και μετανάστες στην Ευρώπη και αλλού. Οι μετανάστες είναι της γης συγκολασμένοι, Έλληνες και ξένοι, εργάτες ενωμένοι. Λάε, θυμίσου ο λόγος που πεινάς. Δεν είναι οι μετανάστες, αλλά ο Σαμαράς. Μέσα είναι γύρω στα 40 άτομα. Υπάρχουν τρεις χώροι. Στον τρίτο χώρο είναι γυναικόπαιδα και κάποιοι συνοδοί ανηλίκων. Τα παιδιά είναι λίγα, είναι 4-5 νομίζω. Είναι ένας ενήλικος που συνοδεύει ένα παιδάκι, όλα αυτά μετά από προφορική αίτηση των κρατούμενων, και είναι και κάποιες γυναίκες. Μας είπανε ότι τα παιδιά είναι αυτά τα οποία κρατούνται περισσότερο διάστημα από όλους μέσα, διότι δεν υπάρχει χώρος στα κέντρα κράτησης ανηλίκων και γι' αυτό παραμένουν εδώ ίσως και περισσότερο από μήνα τα παιδιά. Οι ενήλικοι αυτοί είναι από
4-5 μέρες μέχρι και μήνα και αυτοί. Καθημερινά τρέφονται με σουβλάκια, κάθε μέρα το ίδιο. Υπάρχει ένας κύριος μέσα μεγάλης ηλικίας, ο οποίος σήμερα μου είπανε και οι φύλακες ότι τους ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να φάει γιατί δεν έχει δόντια και είναι αυτή τη στιγμή 3 μέρες χωρίς να έχει φάει. Όπως είδατε, και μπάνιο και τουαλέτα κάνουν σε εκείνο το μικρό χώρο τον περιφραγμένο που φαίνεται και από το έξω. Είναι τουαλέτα αυτό. Η τουαλέτα είναι οι χημικές που έχουν μέσα. Μπάνιο τους περνάνε το λάστιχο μέσα και πλένονται. Κοιμούνται στο πάτωμα σε κουβέρτες, τις οποίες κουβέρτες τις στέλνουν κατά καιρούς έξω και τις πλένουν και τις ξαναφέρνουν μέσα, αλλά δεν υπάρχει ούτε κρεβάτια, ούτε στρώματα, ούτε τίποτε. Είναι όλοι στο πάτωμα. Υπάρχουν κάποιοι που είναι και 2-3 χρόνια στην Ελλάδα. Και δεν μπορούσαν να ανανεώσουν, ας πούμε, λόγω ανεργίας. Κάποιοι όμως έχουν έρθει τώρα και τους έχουν πιάσει τώρα. Στην προσπάθεια τους να πάνε Ιταλία. Μου είπανε οι περισσότεροι, ναι, ότι θέλουν να φύγουν, ότι ήταν δηλαδή στον δρόμο για να φύγουν, όχι που μπαίνουν. Λαέ, θυμίσου, ο λόγος που φυνάς, δεν είναι οι μετανάστες, αλλά ο Σαμαράς. Λαέ, θυμίσου, ο λόγος που φυνάς, δεν είναι οι μετανάστες, αλλά ο Σαμαράς. Ναι, ναι. Τόπα